Παπαδόπουλε, τώρα παραλύουν Τρίτη, Τετάρτη τα νοσοκομεία. Βλέπουμε 5 γιατρούς να τα βάζουν με την ηγεσία. Τους λένε να πάνε στο σπίτι τους. Καλούν την ηγεσία του ΟΚΙΠΗ να πάει στο σπίτι της και στο σπίτι τους όλοι όσοι την απαρτίζουν. Και πάει λέγοντας, είμαστε σε μια κατάσταση που κινδυνεύουν τα νοσοκομεία μας. Κινδυνεύουν να γκρεμιστούν, κύριε Παπαδόπουλε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είναι, αντιλαμβάνεστε ότι στο βασικό κομμάτι το συνδικαλιστικό, σαν ΟΣΑΚ δεν έχουμε ρόλο να διαδραματίσουμε ή να πούμε οτιδήποτε. Απλά στο δεύτερο ερώτημα μας ανησυχά ιδιαίτερα το τι ακούμε τον τελευταίο καιρό, οι φωνές που ακούμε και από οργανωμένα σύνολα και από κόμματα για την αποτυχία του μοντέλου του ΟΚΙΠΗ, για την αποτυχία της αυτονόμησης. Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι για να μπορέσουμε να έχουμε το σύστημα υγείας, η συμφωνία η οποία έγινε μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης λίγα χρόνια πριν ήταν ακριβώς ότι θα υπάρξει το μόνο ασφαλιστικό και παράλληλα η δημιουργία του ΟΚΙΠΗ και η αυτονόμηση του ΟΚΙΠΗ, ούτως ώστε να μπορεί να δράσει σε έναν ανταγωνιστικό περιβάλλον και με βάση τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν γύρω μας. Αντί αυτού, βλέπουμε φωνές συνέχεια αποτυχίας από τον ΟΚΙΠΗ, αλλά δεν βλέπουμε και την βοήθεια αυτών που έπρεπε να την δώσουν για να πετύχει η αυτονόμηση. Άρα φαίνεται ότι στο πίσω μέρος των μυαλών αρκετών είναι το να αποτύχει το κομμάτι της αυτονόμησης και φαίνεται υπάρχει και αυτόν το όνειρο να επιστρέψουν τα νοσοκομεία πίσω στην διοίκηση του Υπουργείου Υγείας. Δηλαδή φανταστείτε πόσο πισωγύρισμα θα έχουμε να έχουμε ξανά έναν Υπουργείο Υγείας το οποίο θα ασχολείται με την αγορά αναλωσίμων, αν έχει άδεια κρεβάτια, αν δεν έχει, αν θα γίνει προαγωγή, αν θα γίνει ανέλυξη ενός γιατρού ή κάποιου άλλου γιατρού, αν θέλουμε ακόμα δύο ή τρεις. Και να αφήσουμε πίσω το κομμάτι της υγείας με την έννοια το Υπουργείο να ασχοληθεί καθαρά με τον επαρχικό ρόλο, με την πρόληψη, καθαρά με το ρόλο της υγείας στην Κύπρο. Άρα όλα αυτά τα πράγματα μας ανησυχούν. Και σίγουρα... Ο επαρχικός ρόλος του Υπουργού Υγείας πού είναι? Βλέπετε ότι τον ασκεί με τρόπο ικανοποιητικό? Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι από πλευράς Υπουργείου Υγείας εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν, νομίζω τα γνωρίζει πολύ πιο καλά το Υπουργείο, το ίδιο το Υπουργείο. Εγώ αναφέρομαι στις δικές μας θέσεις και στις απόψεις. Εκεί και να τονίσω έτσι καθαρά ότι δεν πρόκειται να ανεκτούμε να γίνει πισωγύρισμα στο κομμάτι του ΟΚΙΠΗ. Αντίθετα, περιμένουμε να δούμε και αυτούς όλους που εναντιώνονται να βοηθήσουν στο να πάμε να κάνουμε τη σωστή αυτονόμηση. Δεν γίνεται να έχουμε ένα σύγχρονο περιβάλλον στην υγεία, να βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας και εμάς το όνειρό μας είναι να ξαναεπιστρέψουμε είτε πίσω στα μικρά μας τα βασίλεια, είτε πίσω στη λογική του να έχουμε έναν Υπουργείο που απλά να διοικά τα νοσοκομεία. Μάλιστα. Τώρα εσείς δηλαδή ως ασθενείς, τώρα περιμένουμε την απεργία την Τρίτη, Τετάρτη. Τι άλλο περιμένουμε για να δούμε αν θα παρέμβει ο Υπουργός? Κοιτάξτε, υπό κανονικές συνθήκες το τι κατά καιρούς βλέπουμε είναι μια συνεχή τάση προς απεργίες. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να θέλω να κάνουμε οποιαδήποτε παρέμβαση στα όποια συνδικαλιστικά γίνονται. Όμως το τι πρέπει να υπογραμμίσουμε δαμέ είναι ότι όλες αυτές οι απεργίες αντιλαμβάνεται ο καθένας, όλοι οι συμπολίτες μας, ότι είναι καθαρά πλέον εις βάρος της υγείας και της ασφάλειας των ασθενών. Δεν φτάνει ο λόγος που βρισκόμαστε στα νοσοκομεία, δεν φτάνει που έχουμε δώσει αγώνες για να βελτιωθούν τα ΕΠ, να έχουμε σωστόν αριθμό γιατρών, σωστές ειδικότητες. Ερχόμαστε κάθε τρεις και μια μέρες απεργίες. Και τι πετυχαίνουμε στο τέλος της ημέρας? Ο κόσμος αποφεύγει να πηγαίνει στα νοσοκομεία. Είναι ένας λόγος περισσότερος. Δηλαδή δεν ξέρεις απειλές για τις απεργίες την μια φορά, την άλλη φορά. Άρα το πιο εύκολο πράγμα είναι να πεις πάω κάπου αλλού να δω το θέμα της υγείας μου και από εκεί και πέρα να δούμε τι είναι να γίνει. Άρα όλα αυτά τα πράγματα θεωρώ ότι δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να μπορέσουν και δεν θα τους υποδείξω φυσικά, αλλά θέλω να πω ότι δεν μπορούν οι ασθενείς πλέον να είναι ανάμεσα στο τι διεκδικά ένας επαγγελματίας υγείας και να ταλαιπωρείται πέραν από την ταλαιπωρία την οποία έχει που βρίσκεται ήδη μέσα στα νοσοκομεία. Μας ανησυχά, ναι, και περιμένουμε να δούμε και τις κινήσεις που γίνονται από πλευράς του Υπουργείου Υγείας, εάν αυτό το πράγμα θα συνεχίσει ή αν για οποιονδήποτε λόγο θα αναπτυχθεί. Τώρα αυτό που γράφει και ο Φιλελεύθερος σε δημοσιοποίηση στοιχείων για ποινές θα προβαίνει ο ΟΑΗ χωρίς όμως ονόματα. Είναι αρκετό αυτό για τον πολίτη, κύριε Παπαδόπουλε?
Να το πω λίγο πιο απλά, αγαπητέ Νικήτα, ότι είναι μια αρχή. Διότι όσες φορές το είχαμε θέσει και εμείς προς τον οργανισμό, υπήρχαν διάφοροι προβληματισμοί κατά πόσο θα έπρεπε να γίνει ή όχι. Μπορώ να πω ότι με αρκετή ικανοποίηση έχω δει το συγκεκριμένο δημοσίευμα από πλευράς του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Τουλάχιστον είναι ένα πρώτο στάδιο, διότι αν δείτε μέχρι σήμερα ελάχιστα πράγματα έχουν γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση και πιθανότατα σε μια δεδομένη στιγμή να δούμε αυτό που συμβαίνει και στο εξωτερικό, να υπάρξει πλέον η λογική του να ανακοινώνεται και το όνομα του παρόχου, ποιος είναι, είτε είναι πρόσωπο, είτε είναι νομικό πρόσωπο κτλ. Ούτως ώστε να γνωρίζουμε και εμείς, σαν ασθενείς, νομίζω έχουμε το δικαίωμα να γνωρίζουμε ποιος μας εκμεταλλεύεται ή ποιος δεν μας εκμεταλλεύεται στα θέματα της υγείας μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.